Εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη της γρήπης μέσω του εμβολιασμού ξεκίνησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Σε συνέντευξη τύπου για την έναρξη της εκστρατείας, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος περιέγραψε τις πρωτοβουλίες για την ενημέρωση του πληθυσμού και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων. Μεταξύ των δράσεων του Συλλόγου είναι και η δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ με πρωταγωνίστρια την Έφη ε τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων για την περσινή χρονιά είναι ανησυχητικά καθώς νόσησε περίπου το 8% του πληθυσμού ενώ καταγράφηκαν 197 θάνατοι. Ο κύριος Βλασταράκος μίλησε στο CNN Greece για την αναγκαιότητα του αντιγρυπικού εμβολίου. Κύριε Βλασταράκο, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τα κρούσματα της γρήπης ετησίως? Το μείωση των κρουσμάτων μόνο μέσα από τον εμβολιασμό μπορούμε να την γρήπη, να, 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 την εμποδίσουμε, να λάβει διαστάσεις, διότι πρέπει να προλάβουμε χωρίς να έχουμε την νόσηση της γρήπης η οποία θα μας δημιουργήσει τεράστιο ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Κατά καιρούς ακούμε διάφορες απόψεις έτσι, σκεπτικιστικές γύρω από τη χρήση των εμβολίων. Τι, πώς θα το σχολιάζατε. Κοιτάξτε, το φοβικό κίνημα εναντίον των εμβολίων θα πρέπει να σταματήσει. Ε, οι απόψει βέβαια των επιστημόνων είναι ελεύθερε να εκφράζονται, αλλά η κοινή σύγκληση είναι ότι όσον αφορά τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό πρέπει να γίνεται, πρέπει να αρχίζει τώρα που πρέπει να γίνεται, Οκτώβριο με Νοέμβριο, η πρώτη δόση και η άλλη δόση να γίνεται περί τον Ιανουάριο, ώστε να μην έχουμε τι επιπλοκέ και την νόση καταρχήν και τι επιπλοκέ που μπορεί να μα στοιχίζουν ζωέ. Δώστε μα μια τάξη μεγέθου για τα κρούσματα πέρυσι σε σχέση αυτό που ξέρουμε. Ε, κοιτάξτε, κατ' εκτίμηση το 8% του πληθυσμού που ενώσε, διότι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή ε, μεραστατιστικά από τις υπηρεσίες υγείας που τα έχουμε πάρει, περίπου ενώσαν γύρω στις 850.000, κατ' εκτίμηση. Εξ αυτών, 435 ενώσαν πάρα πολύ σοβαρά και 197 έχασαν τη ζωή τους. Ωραία. Α ελπίσουμε λοιπόν φέτο να έχουμε πολύ λιγότερα. Αυτό κάνουμε, γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η προσπάθειά μα, η οποία προσπάθεια δεν υποκαθιστά την πολιτεία, να το επαναλάβω. Ε, αναλαμβάνει ο Πανελλήνιος το μερίδιο τη ευθύνη τη προστασία τη υγεία για να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό να εμβολιαστεί, να μην έχουμε τι περσινέ απώλειε ή να μην έχουμε ενδεχομένω απώλειε πολύ περισσότερε. Διότι δεν ξέρουμε μια γρήπη πώ θα εξελιχθεί, όπω ένα σεισμό, πόσο ρίχτερ θα είναι. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο CNN Greece.